Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Πολλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και για τις μέρες αυτές. Βασικό ερώτημα, εάν οι εξελίξεις στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου είναι προς την κατεύθυνση που ολόκληρη η χώρα θέλει. Εγώ νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι δεν επενδύει στην αποτυχία της κυβέρνησης αυτή τη διαδικασία. Τι εικόνα έχετε ακριβώς? Πολύ απλά τα πράγματα για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Τι συζήτηση θα θέλαμε να κάνουμε σήμερα, κύριε Σταδεγιόπουλε? Θα θέλαμε να έχει κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, όπως την έκλεινε η κυβέρνηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα τοποθετούνταν μέσα στη Βουλή, θετικά ή αρνητικά. Να έχουν ληφθεί τα επιπλέον μέτρα, τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία ο συνδυασμός των δύο, δηλαδή κλείσιμο αξιολόγησης και λήψη μέτρων, ακόμα και αν γίνει αυτό αργότερα, αλλά τουλάχιστον ο καθορισμός των μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους, είναι προϋποθέσεις για να μπει στο περίφημο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Το οποίο αποτελεί ουσιαστικά προϋπόθεση κάποια στιγμή για να βγεις στις αγορές, για να μπορείς να δανειστείς. Αυτή ήταν η στόχη της κυβέρνησης εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και σας θυμίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος του Πρωθυπουργού από το 2016. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο χάθηκαν όλες οι ημερομηνίες. Άρα εμείς θα θέλαμε, ειλικρινά σας το λέω, να συζητάμε επί αυτών. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Τι έγινε στο τελευταίο Eurogroup? Πήραμε μία. Δώσαμε τα πάντα, προκειμένου απλά και μόνο να έρθουν οι θεσμοί. Γιατί υποστηρίζω ότι δώσαμε τα πάντα? Διότι πολύ απλά, αν διατρέξει κανένας και να τρέξει στις δηλώσεις των δανειστών, των θεσμών, ειδικά τη γραπτή δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τι λέει? Λέει ότι εμείς στέλνουμε τα τεχνικά μας κλιμάκια στην Ελλάδα, γιατί πλέον η Ελλάδα αποδέχθηκε τις θέσεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει. Άρα, υποχώρηση παντού, σε όλα, καμία κόκκινη γραμμή, προκειμένου μόνο και μόνο να εξασφαλίσουμε την επιστροφή των θεσμών στην Ελλάδα. Αν με ρωτάτε αν η επιστροφή των θεσμών είναι θετική από το να τα είχαμε σπάσει την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας πω προφανώς είναι μια θετική εξέλιξη. Γιατί εμείς δεν επενδύουμε στην καταστροφή της χώρας. Το σύρσιμο όμως της διαπραγμάτευσης και το να πετάμε το τενακεδάκι λίγο πιο κάτω είναι εξαιρετικά οδυνηρό για τους πολίτες και καταστροφικό για τη χώρα. Κύριε Σταϊκούρα, στην τελευταία σας συνέντευξη είχατε πει μία φράση την οποία την κρατάω, την χρησιμοποιώ συνεχώς σε όλες τις συνεντεύξεις που κάνουμε από εδώ και πέρα και δεν την αμφισβητεί κανένας. Η συμφωνία αυτή, αντί να είναι οπωσδήποτε αλλιώς, είναι lose-lose. Το είχατε πει πριν λίγο καιρό και επιβεβαιώνεστε. Ποια είναι τώρα η πραγματική εξέλιξη με το καλύτερο δυνατό σενάριο, με δεδομένο το lose-lose όμως, έτσι, ποια είναι η καλύτερη εξέλιξη από εδώ και πέρα? Πρώτα απ' όλα να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα, γιατί δεν έχουν τα τεχνικά κλιμάκια και ό,τι έχει κυκλοφορήσει με τα γενέστερα της προφορικής συμφωνίας που έγινε στο Eurogroup, το τονίζω αυτό γιατί μετά από πολύ καιρό δεν είχαμε γραπτή δήλωση στο Eurogroup, με ό,τι σημαίνει αυτό για το τι έχει συμφωνηθεί. Τουλάχιστον να κλείσει το συντομότερο δυνατόν. Εμείς θα θέλαμε κατά τον βέλτιστο για τα ελληνικά συμφέροντα τόπου. Δεν φαίνεται αυτό, γιατί η κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και πάμε τώρα να δούμε επί της ουσίας ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Καταρχήν, κύριε Σταδιόπουλε, μιλάμε τώρα για λήψη μέτρων από σήμερα για το 2019. Ακριβώς. Αφήνω στην άκρη αν θα είναι θετικά ή αρνητικά. Ναι. Αυτό υπήρχε στο τραπέζι πριν δύο μήνες? Δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση. Τι θέλω με αυτό να υποστηρίξω? Θέλω να υποστηρίξω ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης έχει κόστος για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Κάνει χειρότερα τα πράγματα για μας. Να σας θυμίσω ότι δεν μιλούσαμε για τρίτο μνημόνιο και είχαμε τρίτο μνημόνιο. Ήταν άγνωστη λέξη κεφαλαιακή περιορισμή και επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί περιορισμοί. Δεν συζητούσαμε ακόμα και στο τρίτο μνημόνιο για το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων διάρκειας ενός αιώνα. Δεν συζητούσαμε για τον οριζόντιο αυτόματο και μόνιμο κόφτη. Και δεν συζητούσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση ίδια μέχρι και τον Ιανουάριο για τα προληπτικά μέτρα. Ναι, ναι. Για την ακριβή προληπτικά, για την ομοθέτηση τώρα μέτρων που θα εφαρμοστούν από το 19, δεν είναι προληπτικά, είναι κανονικά μέτρα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να εξηγήσετε, οπότε εσείς το κρίνετε, τι σημαίνει αυτή η φράση του Πρωθυπουργού, τα υποαίρεση. Θα σας το πω αμέσως. Απλά, αυτή τη στιγμή, ακόμα και τον Ιανουάριο, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός λέγανε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε επόμενες κυβερνήσεις, δεν είναι δημοκρατικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και όμως όλα αυτά πήγαν περίπατο. Mm-hmm. Όλα τελικά τα αποδέχτηκαν. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι λέει με λίγα λόγια η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός? Λέει ότι εγώ πράγματι ως χώρα, ως κυβέρνηση, έχω δεσμευτεί ότι θα πιάσουμε
το 1,5% πρωτογενές πλεώνασμα το 18. Το 18. Αλλά πλέον αποδέχομαι, όπως και το Δεκέμβριο, ότι θα πιάνω πρωτογενή πλεονάσματα το 1,5% και μεταγενέστερα. Και μετά. Το πόσα χρόνια, κύριε Σταγιόπουλε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Προφανώς θα αποφασιστεί τώρα, έτσι. Σωστά. Το Δεκέμβριο, στην απόφαση που ελήφθη για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, το χρονικό διάστημα ήταν 10 χρόνια. Ας ευχηθούμε όλοι αυτό το διάστημα να μειωθεί πάρα πολύ. Εμείς θα θέλαμε να μηδενιστεί. Προσέξτε όμως τώρα το ουσιαστικό. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και λέει ότι εμείς πιστεύουμε ως κυβέρνηση ότι το 3,5% είναι ρεαλιστικό και θα το πιάνουμε. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Μάλιστα. Ότι η χώρα θα μπορεί να πιάνει το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα από εδώ και πέρα, μετά το 18, χωρίς επιπλέον μέτρα. Και ο Πρωθυπουργός δεν έλεγε πριν λίγους μήνες ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα. Και άλλα πολλά περισσότερα. Ο κ. Πρωθυπουργός δεν κατηγορούσε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, ότι δεν μπορεί να πιάσει 3,5%. Ο κ. Πρωθυπουργός, γραπτός και προφορικός, δεν έλεγε ότι το 3,5% μας βάζει σε μια αιώνια λιτότητα. Τώρα πώς έρχεται να υποστηρίξει ότι αυτό πιάνεται με μαγικό τρόπο χωρίς μέτρα. Άρα, σε τι παραδοχή στηρίζεται ο κ. Πρωθυπουργός, ότι μετά το 2018 η χώρα θα πιάνει πρωτογενές πλεώνασμα χωρίς επιπλέον μέτρα. Άρα, ερχόμαστε και αποδεχόμαστε πλήρως αυτά που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Να μειωθεί το αφορολόγητο και να περικοπούν οι συντάξεις. Επειδή όμως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα τους πιάσει τους στόχους ούτως ή άλλως, έρχεται και σου λέει ότι εγώ θα έχω και τα θετικά μέτρα, γιατί δεν θα μου χρειαστούν τα αρνητικά. Μάλιστα. Είναι πρόδειλο όμως αυτό ότι αντιφάσκει με αυτά που μέχρι πρόσφατα υποστήριζε. Που σημαίνει ότι θα ληφθούν οπωσδήποτε τα αρνητικά μέτρα, τα λέω εν συντομία αρνητικά. Ναι, πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή τα επιπλέον μέτρα λιτότητας, απλά, έτσι, ναι. Τα επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία έχουν τιτλοφορηθεί δήθεν από τους εταίρους ως διαθεωρητικές μεταρρυθμίσεις, έχουν τον μανδύα των διαθεωρητικών μεταρρυθμίσεων, ενώ είναι κλασικά δημοσιονομικά μέτρα περικοπών σε συντάξεις και αυξήσεων φορολογικής επιβάρυνσης σε κατηγορίες συμπατριωτών. Έτσι ώστε αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, που ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν επιτυγχάνονται, τότε και μόνο τότε να μπορούν να επιβληθούν και κάποια επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης. Ποια μέτρα ελάφρυνσης, ας πούμε, διαβάζω, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Λέει η κυβέρνηση ότι αν όλα πάνε καλά, εγώ μετά το 2018 θα μειώσω το ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Αντιληφθείτε τώρα επιχείρημα και θριαμβολογία της κυβέρνησης. Αν όλα πάνε καλά, το 2019 θα μειώσει το ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, που το παρέλαβε το 2015 στο 13%. Το παρέλαβε στο 13%, το πήγε στο 23%, το πήγε στο 24% και θριαμβολογεί ότι αν όλα πάνε καλά θα το επιστρέψει μετά από 6 χρόνια. Και ενώ τα αρνητικά μέτρα συσσωρευτικά θα τρέχουν. Τα αρνητικά μέτρα θα ψηφιστούν και θα υλοποιηθούν ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως, γιατί έχει γίνει πλήρης αποδοχή των απαιτήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των εταίρων. Άρα τα δύσκολα μέτρα, δηλαδή η μείωση του αφορολόγητου και η μείωση των συντάξεων, θα γίνει ούτως ή άλλως. Ο Πρωθυπουργός απλώς ισχυρίζεται ότι θα έχει τον δημοσιονομικό αέρα μετά το 19 ώστε να επιβάλλει και θετικά μέτρα. Με λίγα λόγια, αντί τώρα να συζητάμε όλοι μαζί, και εγώ είχα πει πάρα πολλές φορές και στο δελτίο σας και στη Βουλή, ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ένας εθνικός στόχος. Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, ώστε να απελευθερωθεί δημοσιονομικός χώρος από τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, για να μπορέσει να ανασάνει η ελληνική κοινωνία. Αντί συνεπώς όλοι τώρα να προσπαθούμε να παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που μέχρι πρότινος ο ίδιος έλεγε ότι δεν πιάνονται, και μάλιστα λέει ότι θα υπερκαλύψει και τους στόχους, για να μπορέσει να δώσει κάτι από αυτά που θα έχει περικόψει ούτως ή άλλως το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά γίνονται, κύριε Σταϊκούρα. Καταρχήν θέλω να μου εξηγήσετε αυτό. Είπε στη Βουλή ότι τα αρνητικά μέτρα, αυτά που ζητούν δηλαδή οι δανειστές και η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και τα δικά μας θετικά αντίμετρα θα ψηφιστούν μαζί και δεν θα είναι υποαίρεση, διότι δεν προβλέπονται. Δεν προβλέπεται νομοθετικά αυτό. Που σημαίνει δεν πολύ... μπορεί να τελούν μέτρα υποαίρεση κάποια στιγμή. Μάλιστα. Άρα, ο κ. Πρωθυπουργός λέει ότι θα πάρει από τώρα μέτρα, τα οποία θα ισχύσουν μετά το 2018. Μετά δεν το 2019 είναι... είπε. Δεν ξέρω αν η αλήθεια είναι το 2018. Εγώ λέω ότι είπε στη Βουλή. Είναι από 1η-1η του 2019. Ναι.
Άρα, ουσιαστικά από τώρα θα ψηφιστούν μέτρα τα οποία αρνητικά θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως από το 2019. Θα είναι ψηφισμένα και τα θετικά μέτρα, αλλά θα υπάρχει σαφής αναφορά ότι αυτά θα υλοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται δημοσιονομικοί στόχοι. Μάλιστα. Άρα το κρίσιμο σημείο είναι να επιτυγχάνει η χώρα υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους. Ισχυριζόμαστε, όπως ισχυρίζονταν και η κυβέρνηση μέχρι πριν δύο εβδομάδες, ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν μπορεί να πιαστεί. Είναι δύσκολο έως αδύνατο για οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο να πιάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μακρά χρονική περίοδο, όταν είναι σε ύφεση, 7 χρόνια σε ύφεση, και όταν έχει μακροχρόνια ανεργία. Και επειδή δείξατε κάτι στο ρεπορτάζ από τις δηλώσεις ή τις αναφορές του κ. Πρωθυπουργού στην περίφημη ανάπτυξη του 16, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Βεβαίως. Να ευχηθούμε αυτά να είναι και τα οριστικά στοιχεία για το 16. Γιατί είναι τα προσωρινά. Άρα να ευχηθούμε να υπάρχει ένα μικρό θετικό πεώσιμο στην οικονομία το 2016. Φοβάστε ότι θα αλλάξουν δηλαδή αυτά. Γενικώς επικαιροποιούνται και το λέει και η ίδια η Ελστάτ. Ότι μετά την επικαιροποίηση διαπιστώνουμε κάτι άλλο. Και συνήθως είναι χειρότερα. Αλλά και συνήθως. Εγώ να δεχθώ ότι θα είναι αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, μας λένε ότι ο πλούτος της χώρας, το ΑΕΠ, στο τέλος του 2016 έφτασε εκεί που ήταν το τέλος του 2014. Μάλιστα. Αν δείτε το απόλυτο νούμερο του ΑΕΠ, είναι εκεί που ήταν το 2014. Δηλαδή, ναι, ο Πρωθυπουργός θριαμβολογεί ότι επέστρεψε την οικονομία εκεί που την παρέλαβε το 2014. Χάθηκαν 2 ολόκληρα χρόνια από την ελληνική κοινωνία και φορτώθηκαν και οι Έλληνες πολίτες 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Έχετε πει πολλές φορές κι εσείς ότι όλος ο αγώνας της ελληνικής προσπάθειας είναι για να καταφέρουμε στο τέλος. Γι' αυτό περνάνε και τόσο σκληρά μέτρα και χρειάζεται να υποστηριχθούν τόσο σκληρά μέτρα για να μπορέσουμε να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, στην προληπτική πιστολιτική γραμμή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, κύριε Σταϊκούρα, και το ρωτώ γιατί κάποιοι λένε ότι ανεξαρτήτως το τι μπορεί να συμβεί, δεν είναι σίγουρη η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Το ασπάζεστε? Η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση προϋποθέτει, όπως σας είπα, την ολοκλήρωση 2 προαπαιτουμένων. Το ένα είναι την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ανεξαρτήτως τι μέτρα θα περιλαμβάνει. Ανεξαρτήτως. Την ολοκλήρωση, η οποία στέρνεται. Το τι μέτρα θα περιλαμβάνει το κόστος για την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Για τους εταίρους και δανειστές και κυρίως για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τους φτάνει ότι κλείνει η αξιολόγηση. Μάλιστα. Το ένα προαπαιτούμενο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι η έκθεση βιωσιμότητας που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Και η οποία θα θεωρεί ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Άρα αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουν ληφθεί ή συζητηθεί και αποφασιστεί τα επιπλέον ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους, έστω και αν αυτά υλοποιηθούν μετά το 2018. Αυτά τα δύο, εάν υλοποιηθούν, τότε μπορούμε να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Υπενθυμίζω όμως ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει 2 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ακόμη το ταμείο στο πρόγραμμα? Γιατί έχω σημερινή δήλωση. Το Ρέγκλινγκ εδώ λέει ξεκάθαρα εργαζόμαστε για να κρατήσουμε το ταμείο στο πρόγραμμα. Ακόμη. Ωραία, μισό λεπτό. Να κλείσουμε το προηγούμενο ερώτημά σας, το οποίο αφορά την ποσοτική χαλάρωση. Άρα, η ποσοτική χαλάρωση θα έπρεπε να είχαμε μπει από τον Μάρτιο του 2015. Τότε ξεκίνησε το πρόγραμμα. Ναι. Φτάσαμε σε Μάρτιο του 2017. Ακόμα δεν είμαστε μέσα και ευελπιστούμε να μπούμε στο πρόγραμμα το οποίο πήρε παράταση μέχρι το τέλος του 2017. Ένα το κρατούμε. Πάμε τώρα στη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καταρχήν, να μην θεωρούμε ότι για όλα φταίει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι, βέβαια. Γιατί μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές. Και εμείς το μεγαλύτερο και οι Ευρωπαίοι. Προφανώς εμείς έχουμε το μεγαλύτερο. Αλλά για να είμαστε εξηγημένοι, 2 χρόνια τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει πρόγραμμα με την Ελλάδα. Δεν έχουμε υπογράψει κάποιο μνημόνιο με την Ελλάδα. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δηλαδή με την Ελλάδα. Δεν έχει υπογράψει κανένα πρόγραμμα. Αυτά τα 2 χρόνια έχουν υλοποιηθεί 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Έχουν περικοπεί συντάξεις, έχουν αυξηθεί υπέρμετρα φόροι, έχουν αυξηθεί ασφαλιστικές φορές. Αυτά έγιναν με τους Ευρωπαίους. Είναι στο μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί με τους Ευρωπαίους. Πρώτον. Δεύτερον, η ίδια κυβέρνηση από το 2015 έχει ζητήσει εγγράφως μέσα και από επιστολή του Υπουργού Οικονομικών τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και χρηματοδοτικά. Και χρηματοδοτικά. Τι σημαίνει και χρηματοδοτικά? Ότι θα πρέπει, αν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, όποτε ολοκληρωθεί, να υπογραφεί ένα καινούριο μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην περίπτωση που συμμετάσχει αυτό και χρηματοδοτικά. Ανεξάρτητα το ύψος. Αυτό είναι σίγουρο, κύριε Σταϊκούρα, ότι μιλάμε για νέο μνημόνιο μετά? Θα σας απαντήσω και σε αυτό.
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη αυτού, όπως προβλέπετε μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αναφέρθηκε και ένα ποσό κοντά στα 5 δις, έτσι. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη ποια θα είναι, αλλά με τα δεδομένα μέχρι και σήμερα. Τις επιστολές της ελληνικής κυβέρνησης. Τη συμφωνία που έγινε στο Eurogroup το τελευταίο. Όλα τα γραπτά κείμενα που κυκλοφορούν, αλλά και τις διαθέσεις των Ευρωπαίων δανειστών, κυρίως της Γερμανίας και άλλων χωρών, δείχνουν όλα ότι γίνεται μια προσπάθεια να συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και χρηματοδοτικά. Εάν συμμετάσχει και χρηματοδοτικά, θα πρέπει να υπογραφεί ένα νέο μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διάρκειας άγνωστης, πολύ δύσκολο όμως να είναι μέχρι το 18. Μάλιστα. Γιατί δεν σπάνια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπογράφει ένα μνημόνιο διάρκειας ενός έτους. Θέσετε όμως ένα πολύ εύστοχο ερώτημα. Η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή που δεν το έχει κάνει 2 χρόνια, ενώ θα έπρεπε με βάση την ελληνική νομοθεσία, το περίφημο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Ποια περίοδο καλύπτει αυτό το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο? Καλύπτει τα επόμενα 4 χρόνια από αυτό που βρίσκεσαι. Μάλιστα. Πού είμαστε? Στο 2017. Ποια περίοδο πρέπει να καλύψει? 18-21. Τι πρέπει σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το νομοσχέδιο που πρέπει να ψηφιστεί στη Βουλή να περιλαμβάνονται? Η δημοσιονομική στόχη μέχρι το 2021. Άρα, με λίγα λόγια, πάμε 3-4 χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος. Αν η δημοσιονομική στόχη είναι υψηλή και περιλαμβάνονται μέσα οι προβλέψεις της τελευταίας συμφωνίας, ουσιαστικά το μεσοπρόθεσμο αποτελεί το 4ο μνημόνιο. Νέο μνημόνιο. Αποτελεί το 4ο μνημόνιο. Το λέω αυτό γιατί νέο μνημόνιο μπορεί να έχουμε με το Δούνο του, το οποίο θα είναι επειδή δεν έχουμε μέχρι τώρα. Αλλά για εμένα, ένα νέο 4ο μνημόνιο θα είναι οι προβλέψεις του μεσοπροθέσμου υπό την προϋπόθεση, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι το 3,5% θα παραμείνει και μετά το 18. Από αυτές τις εξελίξεις, κύριε Σταϊκούρα, για το χρέος, τι μπορούμε να πάρουμε? Νομίζω το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε. Και πρέπει... Ο Ρέγκλινγκ σήμερα λέει μέτρα ελάφρυνσης του χρέους μόνο μετά το τέλος του προγράμματος. Ωραία. Αυτό που μπορούμε να πάρουμε συνεπώς είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Από σήμερα να αποφασιστούν ποια μέτρα θα ληφθούν μετά το 2018 για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους. Δηλαδή, από το να λέμε ότι, που ήταν η απόφαση του Δεκεμβρίου που έχουμε ξανασυζητήσει, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου του 2016, θεωρώ καταστροφική για τη χώρα. Αυτό που συμφώνησε η κυβέρνηση τότε και προσπέραψε ο Υπουργός Οικονομικών. Γιατί μεταξύ άλλων τι λέει? Ότι το 2018, υπό την προϋπόθεση ότι τότε γίνει άσκηση για τη βιωσιμότητα του χρέους, και κρίνουν οι δανειστές ότι τότε χρειάζεται βοήθεια η Ελλάδα, τότε θα αποφασιστούν τα επιπλέον μέτρα. Όχι. Θα πρέπει τώρα να αποφασιστούν τα μέτρα, ακόμα και αν αυτά υλοποιηθούν τότε. Γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ καλό σινιάλο και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, και για τις αγορές και για τους επενδυτές. Άρα το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε, και πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό, όχι και εδώ να υποχωρήσουμε όπως το έχει κάνει παντού η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, είναι σήμερα τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σταϊκούρα. Όλες αυτές οι εξελίξεις προφανώς... Συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω, πάντως σε ένα τίτλο. Συμφωνία συνεπώς δεν έχουμε από όλα αυτά που συζητήσαμε. Πολιτική συμφωνία δεν έχουμε. Ο ίδιος και ο Ντάιζενμπλουμ είπε ότι πολιτική συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά τα non-paper της κυβέρνησης αυτό λέγανε. Και δεν έχουμε και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αξιολόγησης. Κοινώς, το μόνο που πήραμε είναι την έλευση των θεσμών. Αβεβαιότητα πήραμε πάλι, κύριε Σταϊκούρα. Η εκκρεμότητα παραμένει. Αβεβαιότητα. Αυτό που δεν θέλει κανένας. Η εκκρεμότητα παραμένει. Τελευταίο ερώτημα. Όλα αυτά στο υποθετικό σενάριο ότι εξελίσσονται με αυτούς τους δυσβάσταχτους οικονομικούς όρους για την ελληνική κοινωνία, έτσι όπως το περιγράφουμε τώρα. Πότε θα αρχίσει η ελληνική οικονομία στην ουσία της να βλέπει κάποια θετικά σημάδια, έτσι ώστε να αντιστραφεί και το κλίμα εσωτερικά της χώρας? Διότι είναι και από επενδυτική η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και οπωσδήποτε αποτρεπτική για οποιαδήποτε επένδυση, έτσι. Λοιπόν, το 2017, λόγω του γεγονότος ότι έχουν ψηφιστεί ήδη μέτρα στον προϋπολογισμό τα οποία έχουν εφαρμοστεί, αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, το βιώνετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας και μες στην οικογένειά σας. Άρα, αυτό το οποίο θα ισχύει στο τέλος του 2017 είναι ότι ο Έλληνας πολίτης ήταν σε χειρότερη κατάσταση από όταν στο τέλος του 2016. Όσο δε παρατείνεται η αβεβαιότητα, τόσο και η όποια σταθεροποίηση της κατάστασης που επιδίωκε η κυβέρνηση μέσα
στο 2017 θα είναι ευάλωτη. Σας θυμίζω ότι με βάση τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει το 2016, να υπάρχει εκταμείευση δόσης το 2016 και να αρχίσει να ρολάρει η ελληνική οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2017. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, αφού η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Άρα, στο τέλος του 2017 θα είναι οι Έλληνες πολίτες σε χειρότερη κατάσταση από όταν στο τέλος του 2016. Τι πρέπει συνεπώς να γίνει, και σας λέω σε τίτλους της προτάσεως που έχουμε καταθέσει έγκαιρα, συνολικά, συνοπτικά και συνεκτικά, εντός και εκτός Ελλάδος. Για να στο συνδυάσω και με τα πρόσφατα ταξίδια που κάναμε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσουμε τις διαθεωρητικές αλλαγές του μνημονίου που έχουν αναπτυξιακό πρόσημο. Το τονίζω αυτό. Γιατί οι εταίροι και η ελληνική κυβέρνηση κάνουν τεράστιο σφάλμα τιτλοφορώντας δημοσιονομικά μέτρα δίθεν διαθεωρητικές αλλαγές. Γιατί όταν θα πάμε στους Έλληνες πολίτες και χρειάζεται πολιτική και κοινωνική συνεννόηση να κάνουμε τις ουσιαστικές διαθεωρητικές αλλαγές ώστε να ανακάμψει η οικονομία, να απελευθερωθεί η επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, η ελληνική κοινωνία θα έχει ταυτίσει τις διαθεωρητικές αλλαγές με μέτρα. Γιατί αν τώρα εντός εισαγωγικών πουλάς τα δημοσιονομικά μέτρα ως διαθεωρητικές αλλαγές, για να πουλήσεις. Όταν θα έρθουν οι διαρθρωτικές, τι θα πούμε. Όταν θα έρθουν οι πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι Έλληνες πολίτες θα λένε όχι, δεν τις θέλουμε. Μα τις κάναμε. Μας είπατε ότι τις ξεκινήσαμε. Μας μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτές είναι πώς θα πρέπει να τις κάνουμε. Ποιες είναι αυτές, είναι αυτές οι οποίες σας παραλαμβάνω. Θα φέρουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα, θα απελευθερώσουν επαγγέλματα, θα δημιουργήσουν ένα κίνητο για να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Πολλές από αυτές είναι μέσα στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Η κυβέρνηση όμως δεν τις υλοποιεί, είτε από αλλεργία, είτε από αβελτήρια. Το δεύτερο κομμάτι είναι να υλοποιήσουμε αυτές τις αποκρατικοποιήσεις που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και όπως βλέπετε, μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχώς φέρνουν προς κόμματα. Με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, με αναφορές, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αντιπολιτεύονται εσωτερικά την κυβέρνηση. Ο τρίτος τρόπος είναι άμεσα να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πέρα από τους κοινοτικούς πόρους. Να πληρώσουμε αυτά που χρωστάει το κράτος στον ιδιωτικό τομέα. Μεγάλος μπαταξής στο κράτος. Και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε το τραπεζικό σύστημα να αρχίσει να ξαναδίνει πιστώσεις. Προφανώς η ζήτηση δεν είναι του παρελθόντος, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αλλά δεν υφίσταται και προσφορά. Ναι. Άρα τι θα πρέπει, να δώσουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ώστε να επαναφέρουν ένα κομμάτι των καταθέσεων τους στη χώρα. Είδαμε τον τελευταίο μήνα ότι ξαναφεύγουν καταθέσεις. Και πολύ σημαντικό, να καθαρίσουμε το ενεργητικό των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Διευκολύνοντας τράπεζες και πολίτες, πολίτες όμως ποιους πολίτες, αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ένα 20 με 22% των πολιτών που μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Αυτοί είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και δεν μπορούν αυτοί να ωφελούνται μαζί με αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Μάλιστα. Και ο τέταρτος τρόπος, πέρα από το χρέος που ήδη σας έχω πει, είναι να αλλάξει η δημοσιονομική πολιτική στην κατεύθυνση στοχευμένων, λελογισμένων μειώσεων φορολογικών συντελεστών με ισοδύναμη από το σκέλος των δαπανών. Με αυτούς τους τρόπους, νομίζω ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, όπως είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, να αρχίσει σταδιακά η ανάκαμψη για να πάμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να γίνει αρκετά σύντομα, αλλά αυτή η κυβέρνηση αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αυτά τα δεδομένα, υπάρχει περίπτωση να δούμε σύντομα εκλογές, κύριε Σταϊκούρα? Το αν θα δούμε εκλογές εξαρτάται τον κύριο Πρωθυπουργό. Το αίτημα για εκλογές όμως. Ακόμα το πολιτικό ατύχημα. Το πολιτικό ατύχημα είναι στο τραπέζι ακόμη. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τις βουλές του κύριου Πρωθυπουργού με δεδομένο ότι είναι ανοιχτή αξιολόγηση. Πολύ φοβάμαι ότι και πάλι έχει δεσμευτεί για πολύ πιο υπόδεινα πράγματα από αυτά τα οποία ο ίδιος υποστηρίζει δημόσια στη Βουλή. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα ζήσουμε συγκρούσεις, δίθεν συγκρούσεις, με τους θεσμούς, ενώ θα έχει συμφωνήσει σε όλα. Άρα, στο ερώτημα αν θα έχουμε εκλογές, πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Πρωθυπουργό. Στο ερώτημα όμως, αν ισχύει το αίτημα για εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, το είπε σαφέστατα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Ισχύει, γιατί δεν αφορά την ολοκλήρωση αξιολόγησης, δεν σχετίζεται μόνο με την οικονομία, σχετίζεται με την αποτυχία της κυβέρνησης σε όλα τα πεδία, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια, στην διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού και σε αυτό που εγώ προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Στην ποιότητα της δημοκρατίας. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.